Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί τρεις τρόπους με τους οποίους μπορούμε να δημιουργήσουμε παθητικό εισόδημα. Εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι το παθητικό εισόδημα είναι μια έννοια αρκετά παρεξηγημένη. Όλοι μας, όταν ακούμε παθητικό εισόδημα, έχουμε στο μυαλό μας τα εξής: ένα λευτό δέντρο, γρήγορα χρήματα, μηδέν κόπος κλπ. Είναι όμως έτσι, γρήγορα και εύκολα χρήματα? Υπάρχει άραγε κάποια παγίδα σε όλο αυτό ή έτσι λειτουργεί όντως? Πάμε να τα δούμε μαζί ή αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε το επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πάτε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και αν θέλετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter. Τζάμπα είναι. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Αρχικά, να ξεκαθαρίσω ότι το σημερινό βίντεο θα είναι σχετικά μικρό. Και ο λόγος είναι απλός. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι για παθητικό εισόδημα και μικρό κεφάλαιο. Υπάρχουν λίγοι, μερικούς από τους οποίους θα δούμε σήμερα. Και είναι όλοι πρακτικοί. Εφαρμόζονται από τον καθένα άμεσα. Προχωράμε. Γενικά, με το παθητικό εισόδημα μπορούμε να έχουμε ξεκούραστο εισόδημα, υψηλό εισόδημα, χαμηλό ρίσκο. Αρκεί να διαλέξουμε δύο από τα τρία. Όταν όμως αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα μας χρήματα από παθητικό εισόδημα, τότε το συνέστημα είναι μοναδικό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε το νόημα του παθητικού εισόδηματος, το οποίο είναι ένα. Να αποσυνδέσουμε την εργατόρα μας από το εισόδημά μας. Πάμε να δούμε μαζί τρεις τρόπους δημιουργίας παθητικού εισοδήματος. Ο πρώτος τρόπος δημιουργίας παθητικού εισοδήματος δεν είναι άλλος από τον D-Account της Freedom24. Ο D-Account είναι ένας δολαριακός επενδυτικός λογαριασμός που λειτουργεί ως καταθετικός. Η πλατφόρμα Freedom24 χρησιμοποιεί τα χρήματα που έχουμε καταθέσει εκεί για να κάνει συναλλαγές ανάμεσα σε δολάριο και ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο κερδίζει ένα ποσοστό και από αυτό σε εμάς επιστρέφει μια σταθερή απόδοση 3% κάθε χρόνο. Εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Θέλω να το τονίσω αυτό. 3% το χρόνο για χρήματα που κάθονται στο λογαριασμό μας και είναι άμεσα διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, όπως σε οποιονδήποτε λογαριασμό μας. Η διαδικασία απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή και 0% προμήθεια. Πηγαίνουμε στο λογαριασμό μας, μετρητά, μεταφορά μεταξύ λογαριασμών. Επιλέγουμε το ποσό και το νόμισμα, δολάριο. Πατάμε επιβεβαίωση και αυτό ήταν. Πλέον τα δολάρια μας θα ανατοκίζονται καθημερινά. Εκτός του 3%, το νόμισμα στον D-Account, όπως είπαμε, είναι δολάριο. Επομένως, όλο αυτό το διάστημα υποφελούμαστε και από την ισχυροποίηση του δολαρίου. Και αν λάβουμε υπόψη μας την διαφορετική νομισματική προσέγγιση ανάμεσα σε Fed και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τότε αυτό μάλλον θα συνεχιστεί ως το τέλος του έτους. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό? Λαμβάνοντας υπόψη μας την επικαιρότητα, όπου τους τελευταίους μήνες με τον πληθωρισμό, το πετρέλαιο, την ενέργεια και τα βασικά αγαθά στα ύψη και τη γενικότερη κρίση των αγορών, αν εμείς δεν θέλουμε να επενδύσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο asset, όπως για παράδειγμα ένα ETF, μια μετοχή, μπορούμε απλά να μεταφέρουμε τα χρήματά μας στον account της Freedom24 και να παίρνουμε 3% επιτόκιο με ημερήσια καταβολή των τόκων. Ακόμα και εγώ έχω παρκάρει κεντρικό κεφάλαιο το οποίο δεν χρησιμοποιώ άμεσα. Μου δίνει 3% χωρίς να κάνω τίποτα και εγώ θα πω όχι. Πραγματικά είναι με διαφορά το πιο παθητικό εισόδημα που μπορούμε να έχουμε. Ναι, ξέρω, ίσως ακούγεται μικρή απόδοση 3%, αλλά ξαναλέω, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα και βγάζουμε αυτό το 3%. Θέλει πολύ σκέψη. Και τώρα περνάμε στον δεύτερο τρόπο δημιουργίας παθητικού εισοδήματος, το ETF VHYD. Οι παλιοί σε αυτό το κανάλι γνωρίζουν πόσο πολύ αγαπώ τα ETFs. Για να εξηγήσω λίγο στους καινούριους που έχουμε στην παρέα, τα ETFs είναι μετοχές μετοχών. Καλάθια ουσιαστικά που περιέχουν πολλές διαφορετικές μετοχές. Έτσι, εμείς δεν χρειάζεται να διαλέξουμε μία-μία τις μετοχές, είναι ήδη έτοιμες μέσα στο ETF που επιλέγουμε. Πίσω λοιπόν στο VHYD και γιατί να το προτιμήσουμε. Πρώτον, εστιάζει σε μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες με τα υψηλότερα δυνατά μερίσματα. Δεύτερον, είναι UCITS που σημαίνει ότι έχει μηδενική φορολογία τόσο στα κέρδη πραξίας όσο και στα μερίσματα. Και τρίτον, είναι διαθέσιμο στη Freedom24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Πώς αγοράζουμε το VHYD? Τα βήματα είναι λίγα και απλά. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom24, τα είπαμε, μέσα από το link της περιγραφής για μια δωρεάν μετοχή και 0% προμήθεια. Πηγαίνουμε στο web terminal, γράφουμε VHYD, πατάμε αγορά και έτοιμοι. Μηδέν φόροι με τα μεγαλύτερα δυνατά μερίσματα και μόνο με λίγα κλικς. Είναι, πιστεύω, ξεκάθαρο γιατί να προτιμήσουμε το VHYD αν θέλουμε να έχουμε παθητικό εισόδημα. Και περνάμε στον τρίτο και τελευταίο για σήμερα τρόπο να χτίσουμε παθητικό εισόδημα, που είναι η δημιουργία της δικής
δικής μας επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις έχουν μερικά χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν από τα δύο προηγούμενα. Πρέπει να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο, ενέργεια και ίσως και κεφάλαιο προκειμένου να ξεκινήσουμε να ζούμε από τη δική μας επιχείρηση. Όταν όμως η επιχείρησή μας αναπτυχθεί σε σημείο που μπορούμε να ζήσουμε από αυτήν, τότε ξεκινάνε τα πολύ ωραία στην επιχειρηματικότητα. Εκεί νιώθουμε ότι ανταμείβονται οι κόποι της σκληρής δουλειάς μας. Μα Χρήστο, αυτό δεν είναι παθητικό εισόδημα. Πρέπει να δουλεύω για να βγάζει λεφτά η επιχείρησή μου, σας ακούω να λέτε. Ναι, αλλά πιο πριν ορίσαμε το παθητικό εισόδημα ως το εισόδημα που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο με την εργατόρα μας. Ένας πολύ καλός δικηγόρος μπορεί να βγάζει τρελά λεφτά, αλλά το εισόδημα του είναι συνδεδεμένο με τις εργατόρες του. Χρεώνει 100 ευρώ την ώρα, 200, 300, 1000. Όσο και να χρεώνει τελικά την εργατόρα του, πρακτικά μπορεί να δουλέψει 70 με 80 ώρες την εβδομάδα. Άρα το εισόδημα του αργά ή γρήγορα θα χτυπήσει ταβάνι. Από την άλλη, μπορεί και ένας επιχειρηματίας να δουλεύει 70-80 ώρες, αλλά το εισόδημά του θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει και θα μεγαλώνει. Και αυτό γιατί η δουλειά του έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα. Βλέπουμε λοιπόν πως το εισόδημα του επιχειρηματία δεν είναι συνδεδεμένο με την εργατόρα του. Τα κέρδη από την επιχείρησή μας μπορούμε να τα επανεπενδύσουμε για να την εξελίξουμε ακόμα περισσότερο, ή να δημιουργήσουμε μια δεύτερη επιχείρηση και να επενδύσουμε πάλι τα κέρδη για να ανοίξουμε μια τρίτη επιχείρηση και ούτω καθεξής. Λίγο πολύ αυτό που κάνω κι εγώ. Βλέπουμε δηλαδή πως δεν είναι κάτι θεωρητικό. Είναι κάτι 100% υλοποιήσιμο εδώ στην Ελλάδα. Απλά χρειάζεται υπομονή, επιμονή και πειθαρχία. Δοκιμάστε το. Α, και όσοι αναρωτιέστε τι επιχείρηση μπορείτε να ξεκινήσετε, ρίξτε μια ματιά σε αυτό το βίντεο. Κλείνοντας, σήμερα είδαμε τρεις τρόπους για παθητικό εισόδημα. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν χρειάζεται να εφαρμόσουμε και τους τρεις τρόπους. Μπορούμε να δοκιμάσουμε κάποιον ή κάποιους από αυτούς και τελικά να δούμε ποιοι ταιριάζουν σε εμάς, την προσωπικότητά μας και τις ανάγκες μας. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε, το παθητικό εισόδημα μπορεί να είναι ξεκούραστο, υψηλό και με χαμηλό ρίσκο, αρκεί να διαλέξουμε δύο από τα τρία. Όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από τα link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Και αν θέλετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter. Τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο. Ζεστή μου, 40 βαθμοί. Πηγαίνουμε στο λογαριασμό μας. Οι επιχειρήσεις έχουν μερικά χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν. Εκεί νιώθουμε ότι, όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, δεν είχα φωνή. Βουαλά!